ρεπορτάζ, όχι για το δολάριο τόσο για τη Βενεζουέλα, τι γίνεται εκεί. Ελεύθερος τύπος, εκλογές. Αύριο οι Έλληνες ψηφίζουν αλλαγή πολιτικής. Τώρα Νέα Δημοκρατία, γράφει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Καραμανλής. Στις 7 Μαρτίου επιλέγουμε κυβέρνηση που θα σέβεται και θα εμπιστεύεται όλους τους πολίτες. 20 χρόνια Πασόκ είναι αρκετά. Φωτογραφία του ηγέτη της Νέας Δημοκρατίας. Ελευθέριος Βενιζέλος. Πολύ ωραία ταλαιπωρία για ετεροδημότες. Και σε ώρα αιχμής στέθηκε εκτός λειτουργίας το σύστημα έκδοσης εισιτηρίων του αεροδρομίου, γράφει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Εμείς έχουμε και το ρεπορτάζ. Η κίνηση δύο ημέρες πριν από τις εκλογές είναι αυξημένη στους Δήμους από πολίτες που περιμένουν με ανυπομονησία να μάθουν πού ψηφίζουν. Απλώς θέλω να επιβεβαιώσω για να μην ψάχνω την τελευταία στιγμή. Ήρθα να μάθω πού ακριβώς θα ψηφίσω, γιατί δεν ξέρω. Με πήραν από εδώ από την Αγίου Κωνσταντίνου Ομονίας που ήμουν και με πήραν στο Βοτανικό. Εκτός από τα δημοτολόγια, πληροφορίες δίνονται και από τα ειδικά περίπτερα που βρίσκονται σε διάφορα σημεία στην Αθήνα, καθώς και από τον τηλεφωνικό αριθμό 1564. Είναι ένα από τα 16 κιόσκια που έχει στήσει το Υπουργείο Εσωτερικών στο κέντρο της Αθήνας. Παρά το ψηλόβροχο, αρκετοί συμπολίτες μας ήρθαν σήμερα εδώ για να λύσουν τις απορίες τους και να ζητήσουν πληροφορίες. Οι ετεροδημότες Αττικής θα ψηφίσουν στα εξής εκλογικά κέντρα: Υπήρου, Κρήτης και Θεσσαλία στο σχολικό συγκρότημα Γκράβα, Πελοποννήσου στο Εγάλεο, Στερεάς Ελλάδα στην Ηλιούπολη, Ιωνίων Νήσων και Θράκη στην Καλυθέα, Νήσων του Αιγαίου, Κύθυρα και Αντικύθυρα στη Νέα Ιωνία και Μακεδονίας στη Νέα Σμύρνη. Όλοι οι ετεροδημότες που διαμένουν σε δήμους και κοινότητες της νομαρχίας Πειραιά θα ψηφίσουν στο Δήμο Πειραιά αναλυτικά ως εξής. Οι ετεροδημότες Ετωλοακαρνανίας, Άρτας, Εύρου, Εύβοιας, Θεσπρωτείας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Λευκάδας, Πρέβεζας και Φθιώτιδας θα ψηφίσουν στο 11ο Γυμνάσιο Πειραιά. Οι ετεροδημότες Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηλίας, Καβάλας, Κοζάνης, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Σερών, Αργολίδας, Βιωτίας, Ροδόπης, Δράμας, Ευρυτανίας, Αλφα Θεσσαλονίκης, Κορινθίας, Πέλλας, Πιερίας, Φωκίδας και ετεροδημότες από τα Κύθυρα και τα Αντικύθυρα θα ψηφίσουν στο 28ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά. Οι ετεροδημότες Δωδεκανήσου, Ηρακλείου, Καρδίτσας, Κυκλάδων, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Μαγνησίας, Ρεθύμνης, Σάμου, Τρικάλων, Χανίων και Χίου θα ψηφίσουν στο 24ο και 22ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά. Τα δημοτολόγια και τα κέντρα εξυπηρέτησης θα παραμένουν ανοιχτά μέχρι και αργά το απόγευμα έως και την ημέρα των εκλογών. Να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, στη συνέχεια μάλλον, για να είμαι πιο σωστός, θα είναι μαζί μας ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Νίκος Αλεβιζάτος, όπου εκτός από τα γενικά θέματα θα θέσουμε και άλλα απλά καθημερινά θέματα που ενδεχομένως θα τα βρούμε μπροστά μας. Όμως θα έλεγα ότι μην περιμένουμε αύριο να μάθουμε πού ψηφίζουμε. Έχουμε πάρα πολλούς τρόπους. Καταρχήν, έχουν ήδη αναρτηθεί στις κεντρικές πλατείες οι πίνακες. Το δεύτερο είναι ότι μέσα από το ίντερνετ, παιδάκια έχουμε, www.ipes.gr, μπορείς να βάλεις το όνομά σου, το επώνυμό σου, πατρόνυμο και θα δεις πολύ απλά σε ποιο εκλογικό τμήμα ψηφίζεις. Το έκανα, είναι πάρα πολύ εύκολο. Εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Γιώργος, με οράματα και εγγύσεις δεσμεύομαι. Ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Φωτογραφία από τη μεγάλη συγκέντρωση, τη χθεσινή συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ. Σφοδρή επίθεση στη Νέα Δημοκρατία στείνει τη Νέα Δεξιά. Τις δεσμεύσεις του για τη νέα τετραετία ανέπτυξε χθες το βράδυ ο Γιώργος Παπανδρέου στην συγκλονιστική συγκέντρωση της Αθήνας, γράφει η Ελευθεροτυπία. Κάλεσε σε πανδημοκρατικό προσκλητήριο στην κάλπη της Κυριακής τη μόνη πραγματική δημοσκόπηση, όπως είπε. Επιτέθηκε με σφοδρότητα στη Νέα Δημοκρατία, η οποία, όπως είπε, πρωτού ακόμα καταλάβει το κράτος, στείνει το δικό της παράκεντρο. Έκανε άνοιγμα στην ανενωτική αριστερά, προτείνοντας κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας. Στο Βήμα. Οι εξαγγελίες του Γιώργου Παπανδρέου στη μεγάλη συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ: εγγυώμαι και δεσμεύομαι. Το όραμα για την Ελλάδα της νέας εποχής. Αύριο στις κάλπες, 9.794.594 Ελληνίδες και Έλληνες ψηφοφόροι. Η προεκλογική αυλαία έπεσε χθες τα μεσάνυχτα και αύριο τα εκατομμύρια των ψηφοφόρων θα αναδείξουν με την ετοιμιγορία τους την κυβέρνηση της προσεχούς τετραετίας. Η προεκλογική περίοδος ολοκληρώθηκε με τη μεγάλη συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ στο πεδίο του Άρεως, όπου ο ηγέτης της Δημοκρατικής Παράταξης κ. Παπανδρέου εκφώνησε την τελευταία του ομιλία και ενθουσίασε το ακροατήριό του, γράφει το Βήμα σήμερα. Εντυπωσιακή σε όλκο και παλμό η χθεσινή συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ. Στο Βήμα μένω.
Περιοδία με εχθρό τον καιρό από τον Κώστα Καραμαλή, μαραθώνιος του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας σε 4 μονοεδρικές. Ο οδηγός του καλού ψηφοφόρου, τι πρέπει να γνωρίζουμε προτού φτάσουμε στην κάλπη. Μόνο με ταυτότητα ψηφίζουμε σε αυτές τις εκλογές. Το ξέρετε. Η μάχη των κομμάτων για τους ετεροδημότες. Με αεροπλάνα, λεωφορεία και βαπόρια μετακινούνται δεκάδες χιλιάδες ψηφοφόροι. Και ξεκίνησε η έρευνα για τα φυλάδια της μαύρης προπαγάνδας. Στη Νέα Υόρκη εκτινάχθηκε χθες. Πάνω από τα 37 δολάρια το βαρέλι πετάει η τιμή του πετρελαίου. Η εφημερίδα φέρνει το θέμα στην πρώτη σελίδα που έρχεται από την Βενεζουέλα. Στο ριζοσπάστη. Έρχονται δύσκολες μέρες, γράφει η εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ψήφο στο ΚΚΕ έχουμε αγώνες από Δευτέρα. Το λαϊκό μέτωπο, το μόνο αντίπαλο δέος, στο δικοματισμό και στην όποια μεθαυριανή γαλάζια η πράσινη συντηρητική κυβέρνηση, γράφει σήμερα η εφημερίδα του ΚΚΕ. Κάλεσμα στους ανθρώπους των λαϊκών στρωμάτων να φτάσουν στην κάλπη έχοντας τις σκέψεις στραμμένες στο αύριο, στις πολύ δύσκολες μέρες που έρχονται για την εργατική τάξη και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά. Όποιο κόμμα και αν είναι κυβέρνηση, απίφθινε χθες η Γενική Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρίγα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας προεκλογικής περιοδίας της στην Κοκκινιά. Η εφημερίδα μας ενημερώνει ότι ο ριζοσπάστης κυκλοφορεί εκτάκτως τη Δευτέρα, με όλα τα αποτελέσματα των εκλογών. ΕΚΟΦΗΝ και άλλα αντεργατικά μέτρα, θέμα της πρώτης σελίδας, παράταση του εργάσιμου βίου, κατάργηση της πρόορης σύνταξης, μεγαλύτερη ευελιξία της αγοράς εργασίας, ανατροπές στα δημόσια συστήματα υγείας και συντάξεων θα συζητηθούν τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες, Θεσσαλία, διώξη αγροτών και οδηγίες πού και πώς ψηφίζουμε αύριο. Όλες οι εφημερίδες έχουν τέτοιους οδηγούς πολύ χρήσιμους για τους πολίτες. Να, εδώ άνοιξα τώρα, έμεινα στο ριζοσπάστη σελίδα 11. Που έχει πίνακες, η σταυρή προτίμησης, έτσι, Β' Αθηνών 5 σταυρούς, Α' Αθηνών 4 σταυρούς, Α' Θεσσαλονίκης 3 σταυρούς, Α' Πειραιά υπόλοιπο Αττικής, Αχαΐας, Λάρισας, Έτωλο Ακαρνανίας, Β' Πειραιός, Ηρακλείου, Β' Θεσσαλονίκης, Ερών, Ηλίας, Ευβοίας, 2 σταυρούς προτίμησης. Και Μονοσταυρία, Κοζάνη, Γιάννενα, Μαγνησία, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Αυθιώτιδα, Μεσσηνία, Δωδεκάνησα, όλοι άλλοι. Και στις μονοεδρικές περιφέρειες έχουμε Γρεβενά, έτσι ξέρετε ποιος είναι. Λοιπόν, θα τα δούμε και στη συνέχεια. Αυγή. Δύναμη αριστερής αντιπολίτευσης και ανασυγκρότησης της αριστεράς, ο συνασπισμός της ριζοσπαστικής αριστεράς, δύο δεσμεύσεις του Νίκου Κωνσταντόπουλου. Αριστερή αντιπολίτευση και αντίσταση στην νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης που θα προκύψει την Κυριακή, η πρώτη δέσμευση, προώθηση της ενότητας και ανασυγκρότησης της αριστεράς με πρωτοβουλίες προς την πλευρά του ΚΚΕ, των ανένταχτων αριστερών, των κινημάτων πολιτών και προς τις αριστερές δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ. Μανώλης Γλέζος. Τώρα στην κάλπη, αύριο στα μετερίζια του αγώνα. Σπύρος Φυτράκης, η αριστερά φορέας υπεράσπισης των δικαιωμάτων. Δημήτρης Παπαχρήστος, ο πόλος της αριστεράς πρέπει να γίνει και θα γίνει. Και Νίκος Κέσσαρης, τα κόμματα εξουσίας δεν αναφέρονται καν στο περιβάλλον. Η δυσάρεστη είδηση στην πρώτη σελίδα. Πέθανε χθες ο Φίλιππος Ηλίου, προσωπικότητα της αριστεράς και της ιστορικής επιστήμης, ο γιος του. Άιμνος του ηγέτη της αριστεράς, Ηλία Ηλίου. Πρέπει να πω εδώ και το παίρνω από την αυγή ότι συλληπιτήρια μηνύματα έστειλαν ο Πρωθυπουργός ο κ. Σημίτης, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Καραμαλής, ο Πρόεδρος του Συνασπισμού, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος. Η κηδεία πρέπει να σας πω ότι θα γίνει μετά τις εκλογές. Ήταν υποψήφιος του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, ο Φίλιππος Ηλίου. Έθνος. Έγινε επάσε. Δήλωσαν παρόν στη Νέα Εποχή. Συγκλονιστικός ο λαός της Αθήνας υπέγραψε το συμβόλαιο για το μέλλον. Η παράταξη που ένωσε το λαό και άλλαξε την Ελλάδα θα νικήσει ξανά, λέει η εφημερίδα Έθνος σήμερα. Και, συγγνώμη, αλλά έτσι είναι το Έθνος σήμερα. Δηλαδή και το πιστόφυλλο και η πρώτη σελίδα είναι συνέχεια από την χθεσινή συγκέντρωση. Θύμισε μέρες του 81, εγγυώμε και εγγυόμαστε. Να συνεχίσουμε να χτίζουμε μια Ελλάδα ισχυρή με ευημερία και φροντίδα για όλους τους πολίτες. Λοιπόν, εφημερίδα απογευματινή. Δυνατό Φίνης Καραμαλή που οδηγεί σε μεγάλη διαφορά, γράφει η εφημερίδα σήμερα, κλείδωσε τη νίκη.
Κόστησε ακριβά στο Πασόκ η προβοκάτσια με τα φυλάδια, αποδυναμώθηκε η εικόνα του Γιώργου, έχασε την καταλληλότητα, λάθος τους αποδεικνύει η αντικατάσταση Σιμίτη, το σύστημα υποχωρεί και τα παπαγαλάκια επικαλούνται προβλέψεις αστρολόγων και όχι δημοσκόπων, γράφει σήμερα η εφημερίδα. Το σύστημα Πασόκ υποχωρεί ατάκτως, οι τάσεις της κρίσης γνώμης δείχνουν καθαρή και ευρεία νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Κήρυγμα διχασμού σε κλίμα πόλωσης, φινάλε Γιώργου με νέες υποσχέσεις. Δεν υπάρχει από τη χθεσινή συγκέντρωση φωτογραφία στην πρώτη σελίδα. 32 κρίσιμες ώρες, όλοι στην κάλπη, καμιά ψήφος χαμένη. Τάσεις ανατροπή στη Β' Αθηνών που έκρινε το αποτέλεσμα του 2000. Όλες οι ενδείξεις, λέει η απογευματινή, συνηγορούν υπέρ της πρωτιάς της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Αθηνών. Χάρτης με σταυρούς, αναπεριφέρεια. Και εδώ, οδηγίες προς ψηφοφόρους, ετεροδημότες. Εδώ το ρεπορτάζ είναι σελίδα 12, 13 και 14. Να. Εδώ, η εφημερίδα βοηθά. Είναι η ακτινογραφία ψηφοφόρων και εκλογικών περιφερειών. Πώς θα ψηφίσετε χωρίς πρόβλημα και έγκυρα. Λοιπόν, ξέρετε, το θέμα των εκλογών είναι βασικό θέμα σε όλα σχεδόν τα μεγάλα ιδιοσιογραφικά πρακτόρια. Να, πριν λίγη ώρα, και ενώ είμαστε στον αέρα και μιλούσαμε με τον Παναγιώτη Αδαμίδη, τον Διευθυντή Τροχέας Αττικής, το CNN είχε εκτενές ρεπορτάζ για τις αυριανές εκλογές στην Ελλάδα. Για να δούμε λοιπόν πως οι ξένοι συνάδελφοί μας βλέπουν το θέμα. Αν κάτι χαρακτηρίζει την κάλυψη των εκλογών από τα ξένα μέσα ενημέρωσης, αυτό είναι η εστίαση στο βίο των δύο πρωταγωνιστών μονομάχων λόγω της πολιτικής προϊστορίας των οικογενειών τους. Το θέμα αυτό κυριαρχεί και στα δύο εκτενή ρεπορτάζ του CNN, όπου οι κύριοι Παπανδρέου και Καραμαλής έδωσαν τη δική τους άποψη. I'm very, very honored to have such a name. It's a heavy responsibility, but it is the Greek people in the end that make the decision. But I would say it's more a historical coincidence, and I would stick more to policies. We represent different political proposals. Οι δύο απεσταλμένοι του CNN με ματιά διεισδυτική και αντικειμενική αναλύουν την ελληνική πραγματικότητα, συγκρίνουν τα προγράμματα των δύο κομμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά την οικονομία. Προσωποκεντρικό είναι και το άρθρο στην τρίτη σελίδα των Los Angeles Times με τον τίτλο «Δύο οικεία ονόματα στις ελληνικές εκλογές». Η δημοσιογράφος παρουσιάζει τα βασικά θέματα, αποδίδει πιστά το προεκλογικό κλίμα, μεταφέρει τις απόψεις αναλυτών και ψηφοφόρων. Το CNN Turk ενδιαφέρεται για την εκπροσώπηση της μουσουλμανικής μειονότητας στη Νέα Βουλή και δίνει το λόγο στους εκλογίστες. Ακόμη παρουσιάζει τη δική του εκδοχή για τη βραδιά των εκλογών. Yunanistan pazar günü yapılacak genel seçimlere hazırlanıyor. Sayın seyirciler, kamuoyu yoklamalarında muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi iktidardaki PASOK'un birkaç puan önünde gözüküyor. Η ανταπόκριση των Times του Λονδίνου με τον τίτλο «Οι Έλληνες έτοιμοι για άλλη μία μονομαχία των δυναστείων» έχει προφανές περιεχόμενο. Παράλληλα με την αναλυτική παρουσίαση του βιογραφικού των δύο πρωταγωνιστών, εκθέτει τα θέματα που κυριάρχησαν στην προεκλογική περίοδο και επισημαίνει πως όποιος και αν νικήσει θα έχει να αντιμετωπίσει το δυσκολότατο έργο της ολοκλήρωσης της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Close, Tony. Greece stands poised on the threshold of what could be a political renaissance. Whoever becomes the new prime minister, Kostas Karamanlis or George Papandreou, the torch will definitely pass to a new generation. Στη Γερμανία, οι εκλογές στην Ελλάδα ήταν μέχρι πρότινος ξένη λέξη. Τελευταία όμως, τα ρεπορτάζ πυκνώνουν και μαζί με αυτά και το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Ενώ όμως οι περισσότεροι Γερμανοί έχουν λίγο ή πολύ ασαφή εικόνα για τις ελληνικές εκλογές, οι πολιτικοί που είναι εντεταλμένοι με την εξωτερική πολιτική έχουν σαφέστατες απόψεις. Ich glaube, es gibt niemanden in Europa, der nicht die Leistung von Papandreou anerkennt, im Verhältnis zur Türkei zu einer Entspannung zu kommen. Darüber hinaus haben wir alle die griechische EU-Präsidentschaft in guter Erinnerung, die unter denkbar schlechtesten Voraussetzungen im Irakkrieg doch noch zu einem Erfolg geworden ist. Aber wir wissen auch, dass Karamanlis und die Nea Demokratia sich ganz dem europäischen Projekt
der Westbindung der NATO verschrieben haben. Στο ίδιο μικροσχήματος κινούνται και οι σοσιαλδημοκράτες. Τονίζουν όμως ότι η τυχόν νίκη της Νέας Δημοκρατίας θα οδηγήσει σε κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους. Ich bin ganz sicher, dass wenn Georgios Papandreou seine Arbeit fortsetzen kann, dass dann das europäische Sozialmodell gestärkt wird. Το βασικό για τους Γερμανούς είναι όμως ότι ο διεθνής ρόλος της Ελλάδας δεν θα αλλάξει μετά τις εκλογές. Οι Γερμανοί πιστεύουν ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική θα μείνει και στο μέλλον σταθερή. Αυτό τους καθησυχάζει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρονται για το ποιος θα κερδίσει τις εκλογές. Από το Βερολίνο για την ΕΡΤ, Νίκος Χιλάς. Το ενδιαφέρον στην Αμερικανική πρωτεύουσα είναι ιδιαίτερα αυξημένο όσο αφορά τις ελληνικές εκλογές. Βέβαια, οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δηλώνουν κατηγορηματικά ότι όποιος και να είναι ο νικητής είναι έτοιμοι να συνεργαστούν τόσο με τον Γιώργο Παπανδρέου όσο και με τον Κώστα Καραμαλή. Η ΕΡΤ μίλησε με έναν Αμερικανό αναλυτή που γνωρίζει από πρώτο χέρι τους δύο μονομάχους αλλά και το σύνολο των ελληνικών εθνικών θεμάτων. I think the US sees the issues in that part of the world, Greece, Turkey, Cyprus, is critical for the upcoming period. So in that sense, people are paying attention and the new Greek government will be important to the United States. But I don't think Americans see the election as decisive in the sense that there are good guys and bad guys and we really want one side to win rather than the other. I mean, not only does the U.S. not want to take sides in any case, but frankly, I think in this case, it knows the players on both sides and is confident that whoever emerges from the Greek election, it will be able to work with. Σύμφωνα με τον κύριο Γκόρντον, η νέα ελληνική κυβέρνηση από τη Δευτέρα το πρωί κιόλας θα έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά από καυτά θέματα εξωτερικής πολιτικής. This is the year for the issues revolving around Greece, Turkey and Cyprus. And it's all coming up in between the Greek election and the end of the year when the EU has to decide on Turkey. Cyprus's accession to the EU in May, and then from that period until the end of the year, there are a lot of big challenges. Για την ΕΡΤ από την Ουάσιγκτον, Δημήτρης Απόκης. Η συμμετοχή των ομογενών της Αμερικής στις εκλογές του 2004 δεν έχει προηγούμενο. Λόγω της αμφίρροπης εκλογικής αναμέτρησης, δεκάδες ομογενείς ψηφοφόροι και των δύο μεγάλων κομμάτων προμηθεύτηκαν από νωρίς τα αεροπορικά τους εισιτήρια για να ταξιδέψουν στην Ελλάδα. Σε σύγκριση με την περασμένη φορά, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο κόσμος είχε μεγαλύτερο ζήλο, μεγαλύτερη θέρμη για να κατέβει και να λάβει μέρος στις εθνικές μας εκλογές. Οι εκλογές της Κυριακής είναι το πρώτο θέμα και στα πηγαδάκια που στείνονται στις ελληνικές γειτονιές της Νέας Υόρκης. Πρώτη φορά είναι τόσοι ψηφοφόροι που ενδιαφέρονται να πάνε στην Ελλάδα. Τα γραφεία του Πασόκ στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Δεκάδες ψηφοφόροι έχουν συγκεντρωθεί για να παραλάβουν τα αεροπορικά τους εισιτήρια. Εάν όχι απόψε, πρέπει απόψε. Είναι τριπλάσιος ο αριθμός που έχουμε αυτή τη στιγμή από τις εκλογές του 2000. Από τη Νέα Υόρκη, για την ΕΡΤ, Μιχάλης Γρυπιώτης. Με ενδιαφέρον παρακολουθεί πάντα η Τουρκία την πολιτική ζωή στην Ελλάδα, που τα τελευταία χρόνια θεωρεί ως υπόδειγμα επιτυχίας. Πολλοί προβάλλουν άλλωστε τον πρωθυπουργό Κώστα Σμίτη ως παράδειγμα στην τουρκική πολιτική τάξη που αρνείται, ακόμα και μετά την 8η δεκαετία της ζωής της, να αφήσει τη θέση της σε νεότερες γενιές. Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης δεν είναι τόσο γνωστοί στην Τουρκία, αλλά όλοι οι αναλυτές εκφράζουν την πεποίθηση ότι οποιαδήποτε πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα δεν πρόκειται να επηρεάσει τις δρομολογημένες εξελίξεις, κυρίως στα ελληνοτουρκικά και στον Κυπριακό. Η επίσκεψη και η παρουσία του κ. Καραμαλή στο συνέδριο του κυβερνητικού κόμματος πριν από μερικούς μήνες στην Άγκυρα θεωρείται ως εγγύηση της σταθερής πορείας που θα συνεχιστεί όποια και είναι η εξέλιξη των πολιτικών πραγμάτων στην Ελλάδα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εφημερίδες. Έχουμε καλή διάθεση όπως βλέπετε σήμερα. Αύριο να δείτε. Λοιπόν, αυριανή. Πάει για μεγάλο θρίαμβο ο Γιώργος, γράφει η εφημερίδα. Ανάσταση. Τριπλάσια από αυτή του Καραμαλή, η συγκέντρωση του Πασόκ που έφτανε από τα Χαφτεία στην Πλατεία Αμερικής και την Κηφισίας. Φωτογραφία από τη χθεσινή συγκέντρωση. Και εδώ, όπως και το Έθνος, έχει αφιερωθεί και το Οπισθόφυλλο στην χθεσινή συγκέντρωση του Πασόκ στην Αθήνα. Κοιτάω λίγο μέσα γιατί ξέρετε, οι εφημερίδες που αναφέρονται σε ένα θέμα, είναι μονοθεματικές στην πρώτη σελίδα, είναι και πιο ρηγμένες στην ανάγνωσή τους. Κοιτώ λοιπόν, μήπως μπορώ να πάρω κάτι. Α, για τη συγκέντρωση στο ρεπορτάζ, το μέσα και ρήξεις με γνώμονα τον άνθρωπο, η μεγαλύτερη συγκέντρωση στην Αθήνα, γράφει σήμερα η Αυριανή, και οι εννέα δεσμεύσεις του κ. Παπανδρέου από τη χθεσινή ομιλία του
στο κέντρο της Αθήνας, στο πεδίο του Άρεως. Αδέσμευτος τύπος, Δημήτρης Ρίζος. Ο αυριανός πρωθυπουργός μιλά στον αδέσμευτο, δίνουμε το χέρι και σε αυτούς που δεν μας ψηφίζουν. Πρώτο μέλημά μας, τα προβλήματα και η καθημερινότητα του πολίτη. Όλα τα χρόνια το Πασόκ έθερε τη φλούση, αλλά σήμερα δίνει υποσχέσεις για όσα έως τώρα θεωρούσε ζητήματα χαμηλής πολιτικής. Είναι μια συνέντευξη του κ. Καραμαλή στον αδέσμευτο τύπο. Έτοιμο το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για όσους βγαίνουν στη σύνταξη, θα εισπράττουν το 80% του ποσού από την πρώτη μέρα. Δεν αυξάνονται ούτε τα όρια ηλικίας, ούτε οι σφορές, δεσμεύτηκε στην εκπομπή του κυρίου Αυτιά ο Κώστας Καραμαλής. Πάνω από 5% θα είναι η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, λέει η εφημερίδα. Τύπος σε κάρτες με τα Σκόπια ως Μακεδονία, αποκάλυψη του κυρίου Χαϊτίδη, άλλη μια εθνικά υπερήφανη πράξη του Γιωργάκη. Κλίμα άσχετων του Γιωργάκη, παχυλός αμοιβωμένων, πρασινοφρουρή δίθεν εμπειρογνώμονες, διαχειρίζονται 550 εκατομμύρια ευρώ. Ζούγκλα έγινε χθες το Άλτερ, θρύλερ στον αέρα με εισβολή κούγια από τα κάγκελα στο στούντιο. Το είδαμε κι αυτό, είναι αλήθεια. Λεπτό προς λεπτό τα απίστευτα επεισόδια. Στη χώρα. Αποκλειστική συνέντευξη στη χώρα του Κώστα Καραμαλή, δεν πούλησα την ψυχή μου για να γίνω πρωθυπουργός. Έχω αποφασίσει ποιους θα κάνω υπουργούς. Θα είναι άνθρωποι της ηλικίας μου. Το έχει ξαναπεί αυτό ο κύριος Καραμαλής. Όλοι μαζί θα κάνουμε μια κοινωνία αλληλεγγύης. Διάλεξα τον δύσκολο δρόμο ακόμα και όταν εγώ και το στενό περιβάλλον μου δεχθήκαμε αήθεις επιθέσεις λάσπης. Η συνέντευξη δίνεται στον συνάδελφο Τάσο Σταματόπουλο. Φωτογραφία κιόλας από τη συνέντευξη. Βραδινή. Οι πέντε πρώτοι στόχοι της κυβέρνησής μου. Μια μέρα πριν από το άνοιγμα της κάλπης, ο Κώστας Καραμαλής περιγράφει σε αποκλειστική συνέντευξη. Καλά, σε τρεις έχει μιλήσει μέχρι στιγμής, οπότε το αποκλειστικό ας το αφήσουμε καλύτερα. Νομίζω ότι σήμερα είναι μαζί μου ή αύριο έχω τον κύριο Δήμητσα. Αύριο μαζί μου θα είναι ο διευθυντής Βραδινής, ο κύριος Δήμητσας. Λοιπόν, Βαγγέλης Μημαράκης, καμία μεθόδευση δεν θα περάσει. Όσα πρέπει να γνωρίζετε, οδηγίες στο δρόμο προς την Κάλπη και η Βραδινή έχει το αφιέρωμά της. Περιοδία Καραμαλή, Γαλάζιες και οι μονοδρικές περιφέρειες. Νέα προοπτική. Εκλογές 2004. Ο Κύβος Ερήφθη. Ερωτηματικό φυσικά. Ιδού και ο Κύβος. Τα δύο πρόσωπα, οι δύο πρωταγωνιστές. Και μαζί ένας πλήρης εκλογικός οδηγός με όλα όσα θέλουμε να ξέρουμε για τη μεγάλη βραδιά των εκλογών. Εδώ στο ρεπορτάζ από τη μία αριστερά του Γιάννη Αντίπα, ο γύρος της Κάλπης σε 60 ημέρες, δεξιά του Γιώργου Σταματόπουλου, άνω κάτω και πλαγίως, είναι τα δύο πρόσωπα, τα δύο κόμματα, τα δύο ρεπορτάζ καλογραμμένα. Αδέσμευτος τύπος Μίτση. Υπάρχει ένα ποτάμι. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σήμερα. Και λαϊκό μήνυμα ενότητας σε πανηγυρικό κλίμα ολοκλήρωσε τις περιοδίες του ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος μίλησε χθες σε Καρπενήσι, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Κέρκυρα. Στο καρφί. Βάλτε πλάτη για την νίκη. Φωτογραφία από τη χθεσινή συγκέντρωση. Έξαλλος ο Καραμαλής από τις γκάφες. Γαλάζια παιδιά απολύσεις. Μαύρα φυλάδια. Μοιραία λάθη. Γράφει σήμερα η εφημερίδα. Λοιπόν, προχωρώ. Το πιστόφυλλο της εφημερίδας, η στήλη του κ. Καχαρουνάκη, έξω από τα δόντια. Για την τελευταία στιγμή. Απόφαση. Κλείδωσε η νίκη. Καραμαλή βλέπουν και οι ξένοι. Απογοήτευση Μαυρομιχάλη από τις μυστικές δημοσκοπήσεις. Φάκελος βόμβα, οι μυστικές συμβάσεις και το καπέλο των 500 δισεκατομμυρίων για το νέο αεροδρόμιο. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας θα δουλέψει μαζί με όλους τους Έλληνες. Τι δεν είπε ο Γιώργος στο πεδίο του Άρεως. Και καταιγίδες στην ώρα των exit polls. Έκτακτη πολυσέλιδη έκδοση η αυριανή της αποφάσεως. Υπάρχει μήνυμα στην πρώτη σελίδα.
Συνέντευξη στον Ελεύθερο, καταρχήν του κυρίου Σιούφα, έφτασε η ώρα της Νέας Δημοκρατίας, φωτογραφία του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, μεθοδεύσεις χωρίς αρχές που μαρτυρούν πόσο αδίστακτο είναι το ΠΑΣΟΚ. Δίνει τα ρέστα του το καθεστώς, γράφει σήμερα η εφημερίδα. Καραμαλής, συμβόλαιο τιμής με τους πολίτες. Ψυχολογία, κρίση ή πλάνη για τους αναποφάσεις τους. Οι εκλογές στα κανάλια, τι θα δείξουν την ημέρα των εκλογών και ποιους θα παρακολουθήσουμε ή με ποιους θα παρακολουθήσουμε το αποτέλεσμα. Θέλετε να φύγουμε λίγο από την Ελλάδα, να πάρουμε μία ανάσα πριν πάμε σε άλλες εφημερίδες, να πάρουμε λίγο γεύση αμερικανικών εκλογών, να σας δώσουμε τα σποτάκια του Μπους που έχουν ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών. Ο κακός χαμός. Γιατί? Στα τελευταία πλάνα δύο διαφημίσεων του George Bush φαίνονται τα απομεινάρια των δίδυμων πύργων και μια ομάδα πυροσβεστών να ανασύρει ένα από τα θύματα σκεπασμένο με την Αμερικάνικη σημαία. Εικόνες που προκάλεσαν την οργή των συγγενών των θυμάτων αλλά και της Ένωσης Πυροσβεστών. Η κυβέρνηση του George Bush δεν πρόκειται να αποσύρει τις διαφημίσεις. Επιμένει πως η 11η Σεπτεμβρίου δεν μπορεί να αγνοηθεί γιατί ήταν σταθμός στην ιστορία της χώρας και καθοριστική για τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. September 11, 2001 taught a lesson I have not forgotten. President Bush, steady leadership in times of change. Τα μηνύματα εμφανίζουν άλλωστε τον George Bush ως σταθερό ηγέτη, ικανό να χειριστεί ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της χώρας και πείθουν πολλούς Αμερικανούς, ακόμη και συγγενείς θυμάτων. It should be a central part of the campaign for both candidates. They need to tell us as Americans how they plan on leading us and how they plan on protecting us in the future. Το βέβαιο είναι πως οι διαφημίσεις έχουν διχάσει τον Αμερικανικό λαό και η στιγμή της μετάδοσής τους δεν είναι καθόλου τυχαία. Προβλήθηκαν αμέσως μετά την ανάδειξη του Τζον Κέρι ως υποψηφίου με τους Δημοκρατικούς, χωρίς ωστόσο να γίνεται η παραμικρή αναφορά στο όνομά του. Σύμφωνα με αναλυτές, οι διαφημίσεις υποδηλώνουν πως δεν αλλάζεις πρόεδρο όταν η δουλειά, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο πόλεμος, δεν έχει τελειώσει. Freedom, faith, families and sacrifice. Ελεύθερη ώρα. Μεγάλη και η συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ, αλλά το αποτέλεσμα είναι αναπόφευκτο, γράφει σήμερα η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, η τελευταία αναλαμπή ενός ήλιου που σβήνει. Εν κατακλείδη, το γεγονός είναι ότι από την Κυριακή τη νύχτα η Νέα Δημοκρατία θα είναι κυβέρνηση, γράφει σήμερα η εφημερίδα. Εστία. Καραμαλής ή διαπλοκή. Ξεκάθαρο το δίλημα των αυριανών εκλογών, γράφει σήμερα η εφημερίδα. Σε εκλογές του 1974, ο ελληνικός λαός εκλήθη να αποφασίσει καραμαλής ή τάγκς. Σε εκλογές του 2004 καλείται να αποφασίσει καραμαλής ή διαπλοκή, γράφει σήμερα η εφημερίδα Εστία. Στη νίκη. Το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τη Νέα Δημοκρατία στη μάχη της Αθήνας, Λαοθάλασσα, Μέρες Ανδρέα, θύμιζε ο Γιώργος. Θύμισε ο Γιώργος, φωτογραφία από την χθεσινή συγκέντρωση και σχόλιο του Γιώργου Σκραβελάκη στην πρώτη σελίδα. Στο λόγο, είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε την Ελλάδα. Παπανδρέου, ο λαός μιλάει, είμαστε νικητές. Κατήγγειλε συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, Αλέκα Παπαρίγα. Για αποσιώπηση των μεγάλων θεμάτων κατηγόρησε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία η γραμματέας του ΚΚΕ. Επίθεση Κωνσταντόπουλου στο δικοματισμό. Δέσμευση για μετεκλογικό άνοιγμα με στόχο την ανασυγκρότηση της αριστεράς. Με το Προεδρείο της ΑΔΔ συναντήθηκε ο Δημήτρης Τσοβόλας. Μακεδονία. Εφόρησε σύλλη συνέντευξη του Γιώργου Παπανδρέου στη Μακεδονία. Το όραμά μου για τη Θεσσαλονίκη. Δεσμευόμαστε πως θα πραγματοποιήσουμε όλα τα έργα που αφορούν στην Έξπρο, ανεξάρτητα αν θα αναλάβουμε τη διοργάνωση. Οι Θεσσαλονικείς θα αποφασίσουν για τα του τόπου τους. Αυτό εννοούμε όταν μιλάμε για συμμετοχική δημοκρατία. Πιερία. Αντίσταση στα σούπερ μάρκετ. Είδαν τα τελευταία χρόνια τον τζίρο τους να συρρυκνώνεται και αντέδρασαν. Περισσότερα από 120 παντοπολία του νομού Πιερίας μέσω της δημιουργίας δύο συνεταιρισμών, ωραίο θέμα είναι αυτό, πέτυχαν ανταγωνιστικότερες τιμές. Παράλληλα, έδωσαν άρωμα παράδοσης στα καταστήματά τους και τώρα προσελκύουν περισσότερους πελάτες. Πολύ ωραίο θέμα.
Και πολύ ωραία πρωτοβουλία. Και υπάρχει ένα θέμα για την κλωστηφαντουργία, όπου χάθηκαν 14.000 θέσεις εργασίας στη Μακεδονία, όπως γράφει η εφημερίδα Ο Κόσμος του Επενδυτή. Και εδώ αποκλειστική συνέντευξη. Καλά, αυτό κράτα και μικρό καλάθι σήμερα. Είναι συνέντευξη του κυρίου Παπανδρέου και στον Κόσμο του Επενδυτή. Δεν έχουμε την πολυτέλεια ως λαός και ως χώρα να γυρίσουμε πίσω. Ο Γιώργος Παπανδρέου, στην τελευταία του συνέντευξη, πριν από τις αυριανές εκλογές, ανοίγει τα χαρτιά του και μιλάει για όλους και για όλα. Αποκαλύπτει τα σχέδιά του για την οικονομία, την ανάπτυξη, την κυβέρνηση, το κόμμα, τις συνεργασίες και την προεδρική εκλογή. Το ντέρμπι του Λεκανοπεδίου κρίνει τον νικητή και τη διαφορά των δύο κομμάτων. Μεγάλη αλήθεια της πρώτης σελίδας. 48 ώρες αγωνίας. Προηγεί τη Νέα Δημοκρατία, ελπίζει σε αναποφάσεις τους απόδημους μειονότητες στο Πασόκ. Στην κόψη του ξηραφιού ο συνασπισμός. Έδειγμα το ποσοστό του Καρατζαφέρη. Εδώ εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε θέση, ο νόμος λέει άλλα. Αύγουστος 2004 στην Αθήνα ο Μπούς για τους Ολυμπιακούς. Κυπριακό, διπλή πίεση για ναι στο δημοψήφισμα. Εκλογές ΗΠΑ, Super Kerry εναντίον του Πλανητάρχη. Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα πειράξει κανένα δημόσιο υπάλληλο. Συνέντευξη του Θοδωρή Ρουσόπουλου. Μυρεσία. Τα τρία συν τρία σενάρια της 8ης Μαρτίου. Ριζικά διαφορετικό θα είναι το πολιτικό σκηνικό ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Μονόδρομος για τον Παπανδρέου, η ανανέωση στο Πασόκ. Ποιοι δρόμοι ανοίγονται μπροστά στον Κώστα Καραμαλή τη Δευτέρα. Γιατί ο Κώστας Σιμίτης έβαλε στοίχημα υπέρ του Γιώργου. Δεν αφορά την αριστερά ποιος θα κυβερνήσει. Συνέντευξη της κυρίας Δαμανάκη. Κοστίζουν ακριβά τα λάθη στην οικονομική πολιτική. Γράφει ο Βασίλης Ράπανος. Έχουμε πάει στις οικονομικές εφημερίδες σιγά σιγά. Χρηματιστήριο. Ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να ξεπεράσει τις 2.500 μονάδες. Τις οποίες όμως δεν κράτησε. Για να αποφάσει την μπλόκαραν το αναδικό ξέσπασμα της Σοφοκλέους. Αμφίροπες δυνάμεις πίεζαν εκατέρωθεν. Υπάρχει και στο χρηματιστήριο η αναμονή για το αποτέλεσμα. Εδώ μια φωτογραφία όπου ένας ηλικιωμένος κλαίει για τον Ιωσήφ Στάλιν. Φωτογραφία στην εφημερίδα Χρηματιστήριο. Έχει διπλό νόημα νομίζω. Έτσι κι αλλιώς. Daily Times. Θερμή ατμόσφαιρα. Γιόρτασαν στους ρυθμούς του νέου που εγγυάται ο Γιώργος. Εντυπωσιακή συγκέντρωση υπό τις οδηγίες του Μάστορα Τάσου Μπερσίμ. Στήθος με στήθος η αναμέτρηση. Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία. Κίνδυνοι για τους σοσιαλιστές. Τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης εκτιμούν το αποτέλεσμα. Παγκόσμιο ενδιαφέρον για τις εκλογές, γράφει η εφημερίδα. Ισοτιμία. Με επίγνωση των προβλημάτων, ο κόσμος της οικονομίας προσέρχεται στις κάλπες. Ριζικές αλλαγές απαιτεί η οικονομία. Προς ποσοστά ρεκόρ τα δύο μεγάλα κόμματα. Η δεσμεύση Καραμαλή για την ανάπτυξη και τις νέες ευκαιρίες. Επιστροφή στη διληματική συνθηματολογία από τον Παπανδρέου. Συνεντεύξεις Αλογοσκούφη, Παπαθανασίου, Αποστολάκη, Αρσένη, Πλειοτόπουλου, Αγγελόπουλου. Ναυτεμπορική. Στο εξωτερικό, ο έλεγχος του 1/3 της Σοφοκλέους. Σε στάση αναμονή στο χρηματιστήριο απέναντι στις πολιτικές εξελίξεις. Αυτό είναι αλήθεια. Επιχειρώ. Συνεγερμός για να αποφευθεί η διαφαινόμενη ήττα. Η 12η ώρα για το Πασόκ. Καταλήτη εξελίξεων η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Τα τέσσερα σενάρια για τις έδρες και το μαγικό αριθμό 120. Το σχέδιο Καραμαλή για τη νέα διακυβέρνηση. Από τι θα κριθεί η μάχη επιβίωσης της αριστεράς. Φωτογραφία των δύο μονομάχων. Δεν μιλούν, μοντάζινα. Μαύρη τρύπα στο Υπουργείο Οικονομίας. Ζητείται λύση για την πληρωμή τακτικών υποχρεώσεων του δημοσίου. Υπάρχει θέμα για τις εκλογές στις ΗΠΑ. Διαφέρει ο Κέρι από τον Μπους. Ωραίο ερώτημα. Εξπρές. Η απόψη των δύο μονομάχων για την κοινωνία της πληροφορίας. Αφιέρωμα της εφημερίδας. Η κάλπη κρίνει και τη φορολογία των ακινήτων. Υπόσχεση Παπανδρέου για μια νέα διακυβέρνηση και δίκη κατανομή ευημερίας. Κέρδος. Προγράμματα καρμπών στη φορολογική πολιτική. Θυμάστε το ρεπορτάζ που είχαμε παρουσιάσει του Ιάκωβου Γκούμα πριν από 5-6 μέρες περίπου, που έδειχνε ποιο είναι το φορολογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και ποιο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα διαφωνούσαμε λοιπόν εμείς με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κέρδος. Εικόνα τέλματος στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ.
Ευρωζώνη, άλμα στις πωλήσεις λιανικής τον Ιανουάριο. Financial Box. Μετά την αυριανή εκλογική αναμέτρηση δεν υπάρχουν περιθώρια για απώλεια χρόνου στην οικονομία, γράφει σήμερα η εφημερίδα. Έπεσε η αυλαία της προεκλογικής περίοδου, μεγάλη συγκέντρωση του Πασόκ, αλλά προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, γράφει η εφημερίδα. Όμως, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι εθελοντές. Ελπίζω να έχουμε και τόσους στην Ολυμπιάδα και άλλους τόσους δηλαδή, εθελοντές των κομμάτων, οι οποίοι εναποθέτουν ελπίδες στα κόμματα και φυσικά πιστεύουν σε αυτά, προωθούν τις απόψεις και τις σκέψεις τους, των κομμάτων δηλαδή προς τους πολίτες, αφιερώνουν ώρες, πολλές εργατόρες για τη μεγάλη μάχη που δείτε. Είναι βέβαιο ότι τα πολιτικά κόμματα κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα τους θα ήταν σε πραγματικά δύσκολη θέση αν στο πλευρό τους δεν βρίσκονταν χιλιάδες εθελοντές που μέρα νύχτα εργάζονται με ένα και μόνο στόχο, την επιτυχία του κόμματος που υποστηρίζουν. Καθόμαστε εδώ και βοηθάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, όσο αργά όσο μπορεί ο καθένας έρχεται και βοηθάει. Σε αυτό το διάστημα ασχολούμαστε αποκλειστικά με το κόμμα. Είναι η πρώτη φορά που το κάνετε, η πρώτη εκλογική? Όχι. Από παιδί, από την ΟΝΕΔ, πολλά χρόνια. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, βοηθάω τη Νέα Δημοκρατία. Άφησα την οικογένεια, εντάξει, τα παιδιά, να μαγειρέψω και να κάνω. Είμαι συνταξιούχος. Όταν εργαζόμουν, αυτές τις μέρες κανόνιζα να έχω ή τα ρεπό μου ή να παίρναμε λίγες μέρες από την άδειά μας. Πόσες ώρες την ημέρα ξοδεύετε εδώ? Το εκλογικό κέντρο λειτουργεί από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ οπωσδήποτε. Και ανάλογα με την ημέρα έρχονται οι νεολαίοι και κάθονται και παραπάνω και μετά τις 9 το βράδυ. Θελοντικά βρίσκομαι πάντα στο πλευρό του κόμματος και προσπαθώ με τον όποιο τρόπο μπορώ να βοηθήσω, όχι μόνο εγώ, και άλλα στελέχη και άλλοι νέοι ανθρώποι που εντάσσονται σιγά σιγά και σταδιακά στο δίκη. Οι αρμοδιότητες που έχει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου ένας εθελοντής είναι πολλές και διαφορετικές. Από το να ετοιμάσει τα ψηφοδέλτια και τα διαφημιστικά φυλάδια και να τα μοιράσει, να μιλήσει με ψηφοφόρους που ζητούν διάφορες πληροφορίες ή που εκφράζουν κάποια παράπονα για το κόμμα τους, μέχρι το να φροντίσουν για τα εισιτήρια των ετεροδημοτών. Είμαστε στο εκλογικό κέντρο. Παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία μας ζητήσει ο καθένας. Και από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Λέμε στον κόσμο που ψηφίζει, δίνουμε φυλάδια εδώ με τα προγράμματα για όλους τους τομείς γενικά, ψηφοδέλτια δίνουμε. Γενικώς κατατοπίζουμε τους ετεροδημότες. Καλά είναι αυτά, είναι εξαιρετικά. Τι δεν μ' αρέσει? Δεν μ' αρέσει όταν πηγαίνω στα εκλογικά κέντρα που είναι κάποιοι με κοκάρδες που θέλουν σόν και καλά να σε εξυπηρετήσουν. Δεν θέλω να εξυπηρετήσει. Αν θέλω, θα έρθω και θα εξυπηρετηθώ από τον εκλογικό αντιπρόσωπο ή από τις υπηρεσίες. Ένα. Δεύτερον, τι δεν μου άρεσε στις προηγούμενες εκλογές? Η διανομή ψηφοδελτίων εκτός, ξέρετε, στα πέριξη των εκλογικών κέντρων. Δεν μου αρέσει. Ελπίζω να μην το δούμε και αυτό σε αυτές τις εκλογές. Εν ηρεμία. Τι δεν μου αρέσει? Δεν μου αρέσει ότι δεν έχουν πάρθει ακόμα, από ό,τι ξέρω, μέτρα ουσιαστικά για να μπορούν να ψηφίσουν και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, από όσο ξέρω, στη γειτονιά μου. Και ταλαιπωρούνται. Τι μ' αρέσει? Μ' αρέσει που τα κόμματα έχουν αρχίσει και βλέπουν σοβαρά το διαδίκτυο. www.pasok.gr www, να μην το λέω, νη δέλτα, νέα δημοκρατία δηλαδή, .gr, kky.gr, syn.gr και δίκη.gr. Εκεί μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλη την προεκλογική δραστηριότητα των κομμάτων. Υπάρχουν χρηστικές πληροφορίες, υπάρχουν chat, δηλαδή κανάλια επικοινωνίας των πολιτών με τους εκπροσώπους του κόμματος, κουβέντες, και είναι ένα άλλο πανηγύρι. Στις εθνικές εκλογές στις 7 Μαρτίου, οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων αποφάσισαν να προσεγγίσουν για πρώτη φορά τους ψηφοφόρους μέσω του διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων. Ο στόχος τους, κυρίως οι 600.000 νέοι ψηφοφόροι, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες. Ο Διεθνής Κόμβος www.greekelections.com είναι ο διαδικτυακός κόμβος, ο οποίος παρουσιάζει τις ελληνικές εκλογές, τους Έλληνες πολιτικούς,
το Greek Politic Journal, καθώς και την εγχώρια πολιτική και πολιτιστική δραστηριότητα. Το Greek Politics Journal είναι ένα ανεξάρτητο ηλεκτρονικό περιοδικό το οποίο φιλοξενεί τις πολιτικές θέσεις των κομμάτων, απόψεις ειδικών και ακαδημαϊκών με θέμα τις εκλογές. Ο χρήστης του ίντερνετ μπορεί με αυτόν τον τρόπο να ενημερωθεί γρήγορα, ουσιαστικά και έγκυρα για τις πολιτικές τάσεις που επικρατούν. Το Greek Politics Journal παρουσιάζεται και μέσα του κινητού τηλεφώνου. Με άλλα λόγια, παρουσιάζουμε τα κύρια άρθρα των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων και μέσα από το κινητό τηλέφωνο και ταυτοχρόνως παρουσιάζουμε και τους Έλληνες πολιτικούς που θα θέλουν να προβάλλουν τον εαυτό τους και την πολιτική τους δραστηριότητα μέσω του διαδικτύου αλλά και μέσω του κινητού τηλεφώνου. Εφόσον το κινητό σας έχει την δυνατότητα, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου μπορούσατε άμεσα να ενημερωθείτε για οτιδήποτε σχετικό με αυτήν. Στη διεύθυνση www.greekelections.com/pap θα βρίσκετε όλες τις πληροφορίες. Εμείς επειδή εστιαζόμαστε περισσότερο στο θέμα της προβολής των πολιτικών, τα αποτελέσματα των εκλογών τα βγάζει το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο από ό,τι ξέρουμε θα τα παρουσιάσει και μέσα από το κινητό τηλέφωνο. Και πιστεύουμε ότι και εμείς θα μπορέσουμε, δεν μπορούμε να σας πούμε αυτή τη στιγμή με βεβαιότητα, ότι θα έχουμε κάποιες σελίδες που μπορεί να παρουσιάσουν ορισμένα αποτελέσματα των εκλογών. Λοιπόν, traffic. Καυγάδες, ξεκινώ από εκεί, από τη μεγάλη απώλεια της τηλεθέασης. Φωτογραφίες των πρωταγωνιστών του Μέγκα. Φωτογράφηση ουσιαστικά της πρωινής ζώνης. Εδώ τώρα, που έγινε προχθές του Κουτρούλη ο γάμος, στο Άλτερ. Αποκλειστικό ρεπορτάζ. Όπως ισχυρίζεται ο Αλέξης Κούγιας, μας έδιναν οι μπράβοι του Άλτερ. Ο διευθυντής ειδήσεων χτύπησε στον τοίχο τη γυναίκα μου. Στο Υγεία μέχρι τα ξημερώματα. Η γυναίκα του κυρίου Κούγια και ο κύριος Κούγιας. Έπεσαν οι μηνύσεις βροχή, θα γίνει κόλαση στα δικαστήρια. Όσα δεν είδαν οι τηλεθεατές στη ζούγκλα. Ο Πιστόφυλλο. Εδώ να δείτε ζούγκλα. Ετοιμάζει τις βαλίτσες, πάει στην Αμερική για συναυλίες, αλλά και για να δει την αδερφή της, η Πάμελα. Είναι η κυρία που βλέπετε ήδη. Μέσα στο καταχύμωνο, με καυτό σορτσάκι. Η νέα γενιά. Εσπρέσο. Η επόμενη μέρα της σύγκρουσης Μάκη Κούγια. Φωτογραφία των δύο πρωταγωνιστών. Το παρασκήνιο και όσα δεν έδειξαν οι κάμερες. Ο Κώστας Λεφάκης αναλύει και προβλέπει ποιον ευνοούν τα άστρα την ημέρα των εκλογών. Ο νόμος μιλάει για εκλογολόγους, δεν λέει, μιλάει για αστρολόγους. Οπότε ορθώς η εφημερίδα έχει το θέμα στην πρώτη σελίδα. Ο Πιστόφυλλο, πρωταγωνιστές της Showbiz και ο κύριος Νταμπίζας, ο οποίος έμπλεξε. Διαφημίσεις. Με εκπληκτική συνοχή μέσα στον χρόνο και αναδεικνύει σημαντικές πτυχές της ανθρώπινης σκέψης και αντοχής. Μεγάλη ιδέα. Η δημοκρατία που συναντάται από πολύ νωρίς σε αυτή τη χώρα.